εθνικού ποδοσφαίρου. Καλησπέρα από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κορυδαλλού, όπου μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του δεύτερου ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Πειραιά μεταξύ του Ερμή Κορυδαλλού και του Ίκαρου Γαλιτέας. Πριν πούμε να πούμε ότι η NF Studio Sports τοπικό 24 κοντά σας, με Νίκο Φωτιάδη, Μανώλη Πατραμάνη στην κάμερα και Θανάση Ζαχάκη στην περιγραφή. Θα δεχτεί γκολ εδώ και 6 παιχνίδια. Από δεξιά, όπως επιτίθεται, γηπεδούχοι. Φάλτσα αριστά, η μπάλα μέσα στην περιοχή. Επικίνδυνη κατάσταση, μεγάλη ευκαιρία τον Ερμή. Ήταν πολύ ωραία η κίνηση που έκανε στο πρώτο δοκάρι ο Τσατσαρονάκης, πήρε την κεφαλιά του Ερμή. Τσατσαρονάκης κινείται ωραία, προσπαθεί να βρει τον Σάμιο, ο οποίος έχει έρθει όμως πολύ πλάγια, προσπαθεί να αποφέρει πολύ ωραία το επικίνδυνη κατάσταση. Σάμιος γυρίζει την μπάλα πολύ κοντά στη, με πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ερμή. Στην άκρη, στη δεξιά πλευρά της επίθεσης για τον Ατματζίδη. Ατματζίδης δίνει ξανά για τον Εμμανουήλ. Για να δούμε. Νεάρος δεξιός επισοφύλακας. Κάνει μια όμορφη σέντρα μέσα στην περιοχή. Και το αυτογκολ! Το αυτογκολ, το 1-0 για τον Ίκαρο. Ένα θεαματικό βέβαια αυτογκολ από τον Φραγκουλάκη, ο οποίος από πολύ κοντά στην προσπάθεια να διώξει την σέντρα ξηραφιά του Εμμανουήλ. Την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του. Και να λοιπόν στην περιοχή έχοντας μπροστά του τον Εμμανουήλ. Πηγαίνει τώρα και ο Μεράι, αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα πιο πίσω. Σάμιος για τον Πέτρο. Πέτρο έχει μπροστά του τον Παπαϊωάννη, μια ωραία σέντρα, δεν καταφέρει να βρει κανείς παίχτη στην μεγάλη ευκαιρία για τον Ερμή. Ο Θωμάς ο Μακρύς, αν δεν κάνω λάθος. Εμμανουήλ, πολύ ωραία ενέργεια από φύγει το Τσατσαρονάκη. Πολύ καλή σέντρα, κάνουμε στην πορεία της μπάλας, δεν βρίσκει όμως όπως θα ήθελε ο Μιλωνάς. Πλησιάζουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Ερμής Κορυδαλλού, Ίκαρος Καλυθέας 0-1 με το αυτογκόλ του Φραγκουλάκη στο 23ο λεπτό. Προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή, επικίνδυνη κατάσταση, ο Πλασάρη. Αθανασόπουλος σώζει. Σωτήρια η παρέμβαση του Νίκο Αθανασόπουλου. Αλλάζει παιχνίδι αυτός βρίσκοντας τον Εμμανουήλ στη δεξιά πλευρά. Εμμανουήλ πιέζεται διακριτικά από τον Βικάτο. Δίνει για τον Στούπη. Στούπη αποφεύγει πολύ όμορφα τον αντιπαλό. Δοκιμάζει ένα σούτ από μακριά και είναι παραλίγο να έχουμε ένα φοβερό γκολ. Φοβερή ενέργεια του Στούπη. Η μπάλα έφυγε λίγο έξω από το δοκάρι. Ο Μαυράκης παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας, αλλά πιστεύω ότι αν πήγαινε μέσα στο τέρμα ήταν αδύνατο να αντιδράσει. Όλα έτοιμα λοιπόν εδώ στο γήπεδο του Κορυδαλλού για το δεύτερο ημίχρονο. Για αλλαγή. Πέτρο Φαλτσαριστά μέσα στην περιοχή. Αθανασόπουλος βγαίνει, σύγχυση και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Το 1-1. Το 1-1 με σκόρερ τον Σάμιο. Με σκόρερ τον Σάμιο το 1-1. Νομίζω ένα γκολ το οποίο δικαιούταν ο Ερμής. Την εμφάνιση που έκανε στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο θα εκτελέσει ο Πέτρο. Πέτρο για τον Βικάτο, ξανά Πέτρο. Ωραία από αριστερά, αποφεύγει τον Εμμανουήλ. Όμορφη σέντρα, για να βρούμε. Αθανασόπουλος διώχνει, μπάλα πάει σαν σημείο. Σιδηρόπουλος δεν κάνει καλό κοντρόλ. Όμως βλέπω πολλά προβλήματα στην άμυνα του Ικάρου. Σιδηρόπουλος σέντρα μέσα στην περιοχή. Τσατσαρονάκης, σε πολύ καλή θέση ο Βικάτο, σουτάρι, αλλά είναι σε θέση offside. Ήταν ο Σάμι, ήταν σε θέση offside, όπως υπέδειξε ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Φαγκρίδας, το οποίο εκτελεί γρήγορα δίνοντας για τον Ατματζίδη. Προσπαθώ να πιάσω να προετοιμαστεί. Ατματζίδη δίνει ωραία δεξιά τον Εμμανουήλ. Για να δούμε. Εμμανουήλ μπαίνει μέσα στην περιοχή. Μια σέντρα κοντράρι μπάλα και παραλίγο να έχουμε και πάλι αυτό. Γκολ είναι κόρνερ. Δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι. 61ο λεπτό εδώ στο Κορυδαλλό. Ερμής Ίκαρος 1-1. Ματσάτσαρο. Έχει κεφαλιά, φεύγει στην πλάτη. Πολύ επικίνδυνη στιγμή. Ο Σάμιος μπαίνει στην περιοχή. Ένα τραγικό πλασέ όμως. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ερμή. Επιχειρεί ένα γέμισμα. Θωμάς Μακρύς που θα έχει βγει ο Μαυράκης. Χάνει την μπάλα. Ο Θωμάς Μακρύς κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να τη γυρίσει. Κοντράρεται όμως. Στούπης. Στούπης για τον Ατματζίδη. Ατματζίδης για τον Θωμά Μακρύς. Μέσα στην περιοχή. Αποφύγει τον αντίπαλο. Πέφτει και. Τι έχει δώσει. Θα δείξει κάρτα στο Μακρύ για θέατρο. Και στέλνει την μπάλα δεξιά στον Εμμανουήλ. Εμμανουήλ έχει δίπλα του τον Γεωργίου. Του αφήνει την μπάλα. Γεωργίου Φαλτσαριστά την μπάλα μέσα στην περιοχή. Επικίνδυνη σέντρα, αλλά ο Μαυράκης είναι στη θέση που πρέπει. Πάει και ο Βικάτος για βοήθεια. Μιλωνάς πολύ όμορφα αποφεύγει τον αντίπαλο. Μπαίνει μέσα στην περιοχή για να δούμε. Σκαφτή σέντρα, αλλά η μπάλα καταλήγει κατευθείαν out. Πού είναι ο Φέκος. Φέκος για τον Ομεράη. Ομεράη για τον Εμμανουήλ. Ένα γέμισμα του Εμμανουήλ. Καλή είναι η σέντρα. Όμως βγαίνει εκεί σε θέση offside ο Μακρύς, όπως υποδεικνύει ο Γαντζός. Συνέχεια στο παιχνίδι. Φαλτσαριστά μπάλα μέσα στην περιοχή. Επικίνδυνη κόντρα και στα χέρια του Μαυράκη η μπάλα. Σταύρου προσπαθεί για να βρει τον Σάμιο. Σάμιο έχει μπροστά τον Φέκο. Μπαίνει με στην περιοχή ο Σάμιο. Ανοίγει όμως πολύ το κοντρόλ και η μπάλα καταλήγει κατευθείαν out. 27ο λεπτό έχουμε φτάσει. Είναι ο Σατάλογλου ο παίκτης που μπαίνει. Εμμανουήλ μέσα στην περιοχή. Γύριζε η μπάλα προς τα πίσω. Έχουν χτυπήσει δύο ποδοσφαιριστές. Συγκρούστηκαν κεφάλι με κεφάλι. Ατματζίδη βαθιά παλιά προσπαθώντας να βρει τον Γεωργίου. Κόβει σιδηρόπουλο με το κεφάλι. Στούπισε έξω από την περιοχή. Στούπισε προσπαθεί να μπει μέσα.
Δίνει ωραία κατά Γεωργίου. Πλασέ του Γεωργίου και με πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ίκαρο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ίκαρο στο πλασέ του Γεωργίου. Την μπάλα έφυγε ΣΥΡΙΖΑ έξω από το αριστερό δοκάρι του Μαυράκη. Να λοιπόν στο 89 φτάνει ίσως η πρώτη κλασική ευκαιρία του Ίκαρου στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπαθώντας να βρει τον Μακρύ. Μακρύς με το κεφάλι γυρίζει για τον Στούπη. Στούπης με μία. Βρίσκει τον Γεωργίου. Γεωργίου μπαίνει με στην περιοχή. Έχει έρθει πολύ πλάγια όμως. Έχει μπροστά τον Σιδρόπουλο. Τον αποφεύγει πολύ ωραία. Πλασέ! Πάνω στη γραμμή. Τεράστια ευκαιρία συνέχεια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ίκαρο. Πολύ μεγάλη διπλή ευκαιρία για τον Ίκαρο που χάνει ο Γεωργίου. Το πλασέ που έδιωξε στην αρχή πάνω στη γραμμή ο Γεωργίου, ο Γιαννακόπουλος και στη συνέχεια πλάσαρα και στείλει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Πολύ κοντά λοιπόν στο 91 ο Ίκαρος τον αρπάξει την νίκη. Στη στάση από τον κύριο Πουλόπουλο για τα μαρκαρίσματα με στην περιοχή. Ατματζίδης Φαλτσαριστά γεμίζει. Κεφαλιά προς τα πίσω όμως. Δοκάρι! Δοκάρι στην κεφαλιά του Φέκου. Κάρισμα. Ο Μεράης στέλνει την μπάλα αριστερά για τον Γεωργίου. Γεωργίου μπαίνει με στην περιοχή. Για να δούμε. Έχει πολύ πλάγια όμως. Πλασάρι. Και ο Μαυράκης κόβει. Γεωργίου κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να την γυρίσει. Μακρύς. Κεφαλιά. Για πέναλτι. Πέναλτι και αποβολή. Πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Να λοιπόν που τα έχουμε δει όλα. 94 λεπτό θα έχουμε την κόκκινη κάρτα σίγουρα στον Γιαννακόπουλο. Να λοιπόν. Διαμαρτύρονται κάποιοι όταν λέγοντας ότι έχει πέρασει μπάλα τη γραμμή. Τι σου είπα. Για να δούμε τι είναι. Είναι απίστευτη η εξέλιξη του παιχνιδιού. Οι μεν διαμαρτύρονται λέγοντας, ζητώντας κάτι που δεν υπάρχει. Οι δε διαμαρτύρονται ότι η μπάλα έχει πέρασει τη γραμμή. Καφόρα. Μαυράκης κατά τα δοκάρια. Μακρύς παίρνει φορά. Εκτελεί και γκολ! Γκολ! 1-2 για τον Ίκαρο στο 95. 1-2 στο 95. Ούτε εδώ δεν σταματάει ο Ίκαρος. Ούτε εδώ δεν σταματάει στο 95 λεπτό. 1-2. 1-2 είναι τεράστιο το διπλό για τον Ίκαρο με τον τρόπο που ήρθε. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον Σάμιο. Και έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Πουλόπουλο. Τεράστια νίκη για τον Ίκαρο.